Ήρθατε στο Βίλα, καλωσορίσατε. Για περίπου 2 ώρες θα είμαστε και σήμερα κοντά σας. Για να δούμε ποια θέματα θα παρουσιάσουμε σήμερα στο Βίλα. Ποια είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό του Σταύρου Θοδωράκη και θα στελεχώσουν το ποτάμι. Άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι έχουν διακριθεί στους τομείς τους, αποτελούν τον κορμό του νέου πολιτικού κινήματος. Η νέα μόδα ακούει στο όνομα cosplay. Αγόρια και κορίτσια εμπνέονται από ήρωες βίντεο παιχνιδιών, αλλά και ταινιών του Hollywood. Τα 4 υποψήφια τραγούδια της Eurovision. Ο Κώστας Μαρτάκης, η Κρυσταλία, η Freaky Fortune με τον Risky Kid και ο Mark Angelo με την Josephine θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας στον 59ο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision στην Κοπενχάγη. Και τέλος η Νόη ετοιμάζει στην κουζίνα του Μίλα πίτα με πράσο και μανιτάρια. Ακόμη δείχνει πώς μπορείς να ανοίξεις μόνη σου φύλλο, εύκολα και γρήγορα. Και μιας φίλες και φίλοι και μιλάμε για μαγειρική, σήμερα το δώρο μας... Υπερθέαμα. Υπερθέαμα. 15.000 ευρώ μετρητά. Και όποιος πάρει σήμερα για τα 15 χιλιάρικα, έχουμε αυτό εδώ το υπερθέαμα από την εταιρεία Vico. Δεν ξέρω από τι να πρωτοξεκινήσω. Να ξεκινήσω από αυτή την πλευρά. Να σας πω για τη γάστρα, τις γάστρες μάλλον. Να σας πω για τις φόρμες. Να σας πω για όλα αυτά τα υπέροχα γκατζετοειδή διακοσμητικά χρηστικά αντικειμενάκια. Αυτά εδώ είναι αλατοπίπερα. Πιπέρι, αλάτι. Κοιτάξτε εδώ πόσο χαριτωμένα είναι. Να σας πω για τα διάφορα ξεχωριστά αντικείμενα. Κοιτάξτε τώρα αυτός ο πλάστης. Γιατί είναι έτσι ο πλάστης. Βάζετε μέσα παγάκια και καθώς ζυμώνετε, βοηθάει στο να ανοίξετε καλύτερα το φύλλο. Ορίστε, δεν κολλάει ζύμη. Τι gadget κουζίνας είναι αυτά. Τι να σας πω τώρα για τα φορμάκια αυτά εδώ, τα κουκλίστικα. Να σας πω για τα μπλεντεράκια και τον πολυκόπτη και το μπλεντεράκι. Να σας πω για το αλατοπίπερο που είναι λουλουδάκια. Να σας δείξω όλες τις φόρμες που έχουμε εδώ, τις ξεχωριστές και τα ταψιά. Τι να πρωτοπώ, σε λίγο θα περάσω εδώ στις άλλες ηλεκτρικές συσκευές, γιατί έχουμε φουρνάκι, μπάρμπεκιου, ψιστιέρα. Πάμε να δούμε για πρώτη φορά τα τηλέφωνα και μετά θα σας δείξω τα υπόλοιπα. 90-11-51-51-51 και 15.000 ευρώ μετρητά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα πιο ενημερωτικά θέματα, όπως το κάνουμε καθημερινά. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Καθώς υπάρχει μία είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά, αγαπητοί φίλοι. Και πρόκειται για μία γυναίκα, 46 ετών, μάνα 2 παιδιών, η οποία καταγγέλει ότι βιάστηκε μια τρελή νύχτα καρναβαλιού στην Κρήτη από ένα Πακιστανό. Τι γνωρίζουμε για την συγκεκριμένη είδηση, Γιώργο? Την Κυριακή το βράδυ συνέβη το περιστατικό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία είναι μητέρα 2 ανήλικων παιδιών, επέστρεψε στο σπίτι της και δέχτηκε ξαφνικά επίθεση από ένα νεαρό άνδρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλλοδαπός, είναι πακιστανικής καταγωγής, μένει 2 χρόνια στην Ελλάδα και στην περιοχή της Κρήτης, εργάζεται σε διάφορες περιστασιακές δουλειές και όπως υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς αλλά και στον ανακριτή όπου εμφανίστηκε σήμα το πρωί και κρίθηκε προφυλακιστέως, είπε ότι ήταν τύφλα στο μεθύσι, έτσι είπε χαρακτηριστικά και δεν θυμάται τίποτε απολύτως. Δεν γνωρίζει αν αυτά που του καταλογίζουν οι αρχές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι αλήθεια ή όχι. Ο ίδιος δεν θυμάται το παραμικρό, γιατί είχε βγει το βράδυ της Κυριακής, είχε πιει
τον κέρασαν πάρα πολλές τσικουδιές, κεράσματα τα είπε χαρακτηριστικά, και δεν θυμάται τι ακολούθησε το βράδυ. Βέβαια, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός την έριξε σε ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Εκεί κατάφερε και βίασε την 46χρονη γυναίκα, ενώ στη συνέχεια για να κάμψει τις αντιστάσεις της, της έκλεισε με τα χέρια του το στόμα και τη μύτη και ταυτόχρονα την χτυπούσε το κεφάλι της στο έδαφος. Γι' αυτό το λόγο και κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας πέρα από το βιασμό. Κρίθηκε, όπως σας είπα, προφυλακιστέως. Πάμε να ακούσουμε τι μας ανέφερε ο σύζυγος της 46χρονης γυναίκας, η οποία είναι καλά τώρα στην υγεία της, έχει βγει από το νοσοκομείο, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ. Ήταν βράδυ, αλλά είχε πολύ μεγάλο φωτισμό και την παρακολουθούσε σε απόσταση αυτός και της έγινε η ζημιά. Την έσπρωξε σε ένα... Είχε ένα σαν ποταμάκι και την έσπρωξε και έπεσε μέσα αυτή. Δεν το περίμενε και την έσπρωξε και με το που την έσπρωξε και έπεσε μέσα, έπεσε και αυτός από πάνω. Και ήταν σκοτεινά εκεί πέρα και τη βίασε. Καταλάβατε, ήταν η συγκυρία τέτοια. Προσπάθησε να φύγει και τη χτυπούσε αλίπητα, παρολίγο θα τη σκότωνε. Αντιστάθηκε και όσο αντιστεκόταν τόσο τη χτυπούσε και την είχε, δηλαδή την είχε σε καταστολή. Και την είχε χτυπήσει άσχημα. Και πώς κατάφερε η γυναίκα σας να του ξεφύγει? Μετά από μια μισή ώρα. Και τον ηρέμησε, παρακαλώ. Δεν θα σε πειράξω, δεν θα σου αντισταθώ, δεν θα σου κάνω, για να μπορέσει να φύγει, γιατί κατάλαβα ότι θα τη σκοτώσει. Καταλάβατε? Είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας. Η γυναίκα σας πώς ειδοποίησε την αστυνομία? Βγήκε στον δρόμο και σταματήσανε κάτι κοπέλες. Την κοπάνισε και βγήκε στη μέση της λεωφόρου και περνούσαν κάτι κοπέλες και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήραν την αστυνομία και σε ούτε 5 λεπτά είχε έρθει. Αναμένεται να βγει σήμερα από το νοσοκομείο? Ναι. Προφυλακίστηκε λοιπόν ο Πακιστανός, ο οποίος, όπως ακούσατε, εκείνη την τρελή νύχτα του καρναβαλιού είχε πιει πάρα πολύ, είχε λέει πολλά κεράσματα και δεν θυμάται τι έκανε. Σίγουρα θα έχει συνέχεια στα δικαστήρια αυτή η ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τα πρόσωπα τα οποία στηρίζουν το ποτάμι χθες. Ο Σταύρος Θοδωράκης παρουσίασε το νέο του πολιτικό κίνημα, το οποίο θα κατέβει στις ευρωεκλογές, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα πρόσωπα, τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους που είναι κοντά του, τους ανθρώπους που τον συμβουλεύουν και τον στηρίζουν. Δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίου, αθλητές, καλλιτέχνες και επιτυχημένοι επαγγελματίες αποτελούν τον κορμό του νεοπολιτικού κινήματος, όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ας γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς που πλέον βρίσκονται στο ποτάμι. Η διάθεσή μου δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα παιχνίδι δωματολογίας. Είναι όμως αυτό που σας είπα, ότι εμείς θέλουμε να καταφύγουμε στους επαείοντες. Δηλαδή, θέλουμε να μιλήσουμε για τον ξυλουργό, για την επιχειρηματικότητα του μικρομεσαίου. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο με τον θεωρητικό. Με αυτή την έννοια έχουμε προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους και συζητάμε μαζί τους για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα διέξοδα της χώρας. Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης εργάζεται στο δημόσιο, ενώ παράλληλα είναι και καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι όμως ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος στον πλανήτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τη Δημόσια Διοίκηση. Δεν είναι ούτε τεμπέληδες, ούτε ανίκανοι, ούτε αμόρφωτοι. Εκείνο που λείπει είναι το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, προκειμένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του, να αναπτύξει πρωτοβουλίες. Τα ξεχωριστά φωτογραφικά κάδρα της την έκαναν να ξεχωρίσει. Η Ολυμπία Κρασαγάκη έχει αποτυπώσει σε φιλμ σημαντικές προσωπικότητες, ενώ είναι μία από τις καλύτερες ελληνίτες φωτογράφους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης μας σύστησε και τον Δημήτρη Κυριακόπουλο. Τον νέο αυτόν άνθρωπο, με μόνο όπλα, τη θέληση και τη διάθεση να αλλάξει την γειτονιά του, παρέα με φίλους, ανέλαβαν το αθλητικό σωματείο Προτέας και το μετέτρεψαν σε ένα πολυπρόσωπο, ζωντανό οργανισμό. Στην αρχή λέω, πόσοι τον αναστήσατε? Ένας, δύο, τέσσερις, οχτώ, δεκάξι. Στην ηλικία σου όλοι. Και πιο μικροί. Πήγαμε, σπουδάσαμε, γυρίσαμε, τους διώξαμε και πήραμε την ευθύνη εμείς. Τα γήπεδα? Αυτά τα φτιάξαμε μόνοι μας. Ήταν γεμάτο τρύπες. Δεν μπορούσε να παίξει κανένας εδώ. Μπογιές, τσιμέντα, κρυφά και παραλίγο να μας πάνε στα δικαστήρια. Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι πολίστας. Είναι ο μεγαλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Το 1981 έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική. Το 1984 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα ανδρών και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
Μάλιστα, ήταν ο μικρότερος σε ηλικία πολίστας της διοργάνωσης, μόλις 17 ετών. Η ιστορία του είναι μοναδική. Έπαιξε σε 5 Ολυμπιακούς αγώνες, 4 παγκόσμια πρωταθλήματα, 8 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 5 παγκόσμια κύπελα. Κάτοχος πτυχίου χημικού σήμερα, είναι επίκορος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μια νέα γυναίκα με σπουδές στην ΑΣΟΕ και στο Πάντιο, που καταπιάνεται με το εγχείρημα του Σταύρου Θεοδωράκη, έχει διακριθεί χάρη στις μοναδικές της ικανότητες, τη διαρκή αναζήτηση και τον αγώνα για ενημέρωση γύρω από την αξία της δωρεάς οργάνων. Είναι η Γιούλη Μενδάκου, υπεύθυνη του Τμήματος Συντονισμού στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Με το να συζητήσουμε με την οικογένειά μας το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων, το ενδεχόμενο του να γίνουμε δωρητές οργάνων και να δηλώσουμε ότι μετά το θάνατό μας θα θέλαμε να βοηθήσουμε ασθενείς συνανθρώπους μας. Με τους στίχους και τα τραγούδια του μας έχει ταξιδέψει. Ο Νίκος Ξηδάκης συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες φωνές στην Ελλάδα και πλέον βρίσκεται και αυτός μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη στο ποτάμι. Αχ, τα τραγούδια είναι ευχή και πάρε την μαζί σου. Ο Τάσος Τέλογλου έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στη δημοσιογραφία εδώ και χρόνια. Η αναλυτική πένα του, τα αποκλειστικά ερευνητικά του ρεπορτάζ έχουν συζητηθεί δεκάδες φορές. Αυτή εδώ η εικόνη νήματος είναι το βασικό προϊόν της επιλέκτου. Ο κάθε ένας από αυτούς τους κόνους ζυγίζει 2,7 κιλά και έχει αξία 9 ευρώ. Το ρεύμα είναι αξίας 2 ευρώ. Πριν από 5 χρόνια, το ρεύμα αυτό στήγιζε μόλις 1 ευρώ. Η παρουσία του στο ποτάμι δείχνει την επιθυμία του δημοσιογράφου να εμπλακεί και με τα κοινά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου, το οποίο, όπως τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης, θα ανακοινωθεί μαζί με τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων. Ξεχωρίσαμε από τους συνεργάτες που παρουσίασε ο Σταύρος ο Θεοδωράκης ένα νεαρό φοιτητή της αρχιτεκτονικής, 32 ετών, τον Δημήτρη τον Κοντοπίδη. Η ιστορία του Δημήτρη είχε παρουσιαστεί μέσα από την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Ένα παιδί που από τα 8 του χρόνια πάσχει από μία πάρα πολύ σπάνια νόσο, που ονομάζεται κυστική ύνωση. Η κυστική ύνωση είναι μία κληρονομική νόσος, γονιδιακά κληρονομείται η νόσος, που ο οργανισμός παράγει μία βλένα. Η βλένα αυτή επικάθεται στους πνεύμονες και τους φράς. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης δίνει καθημερινά μια μάχη ενάντια στο θάνατο και δείχνει ότι τα καταφέρνει. Το Νοέμβριο του 2012 γνωρίσαμε τον Δημήτρη Κοντοπίδη μέσα από την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της εκπομπής με θέμα την πιο θανατηφόρα κληρονομική νόσο της Λευκής Φυλής, την κυστική ύνωση. Χθες είδαμε τον φοιτητή της αρχιτεκτονικής δίπλα στο Σταύρο Θεοδωράκη, στην παρουσίαση του νέου κόμματος στο ποτάμι και των συνεργατών του. Ο νεαρός Δημήτρης είναι ένας από τους 30 που κολυμπάνε μαζί του. Τα πολιτικά σας απασχολούν, αυτά που ζούμε τώρα, η κρίση? Δεν αγχώνομαι με αυτά. Και ίσα ίσα θα έπρεπε ο καθένας να μην εγκλωβίζεται στην καθημερινότητα. Και όπως εγώ μπορεί να μπορώ να προσφέρω μέσα από το σύλλογο, ο καθένας μπορεί να προσθέσει το πετραδάκι του στο δικό του κομμάτι. Ο Δημήτρης Κοντοπίδης έμαθε ότι πάσχει από κυστική ύνωση σε ηλικία 8 ετών. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι περίπου τα 25 χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς. Εκείνος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με το θάνατο. Του κλείνει το μάτι και τον προσπερνά. Η ζωή είναι μικρή, μα είναι ωραία. Εγώ ζω την κάθε στιγμή, συνηθίζει να λέει ο ίδιος. Και έχεις μεταπτώσεις. Θα τα κάνω όλα μέχρι δεν κάνω τίποτα. Μέχρι να οριμάσω και να το διαχειριστώ, ήταν έτσι. Ήταν για ποιο λόγο να τα κάνω όλα, για ποιο λόγο να ξυπνώ το πρωί, για ποιο λόγο να δουλέψω, για ποιο λόγο να σπουδάσω, εφόσον η ζωή είναι μικρή. Απ' την άλλη, όταν αρχίσεις και το διαχειρίζεις και το οριμάζεις, βλέπεις ότι μπορεί να είναι και ένα δώρο. Δώρο? Για εξήγησέ μου το αυτό. Όταν ξέρεις την άλλη μέρα που μπορεί να πεθάνεις, βλέπεις τον κόσμο αλλιώς. Τη μητέρα σου δεν θα την βρήσεις. Θα κοιτάξεις να απολαύσεις την κάθε στιγμή, γιατί όταν δίνεις κάτι, το δίνεις ολοκληρωτικά και δεν το δίνεις ψεύτικα. Είσαι εντελώς αληθινός. Δεν έχεις ανάγκη το ψέμα.
Ως παιδί έπαιζε, γελούσε, χαιρόταν τη ζωή, μέχρι που οι πνεύμονές του χρειαζόταν περισσότερο οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τις πρώτες θεραπείες. Ο καιρός περνούσε και εκείνος έδινε το δικό του αγώνα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ασθένεια, μέχρι που του ανακοίνωσαν την πιθανότητα μεταμόσχευσης που προϋπέθεται αναμονή για το μόσχευμα αλλά και παραμονή σε οξυγόνο. Τελικά η μεταμόσχευση δεν έγινε και ο Δημήτρης συνέχιζε καθημερινά τη θεραπεία του. Εκεί, στα 20 του χρόνια, ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο της ζωής του. Εγώ επαναστάτησα στα 20. Όταν μου είπε ο γιατρός ότι δεν υπήρχαν άλλα φάρμακα, άλλες αντιβιώσεις, και επαναστάτησα. Έγραψα και ένα τατουάζ, διένει τη Σνιάρ, το τέλος είναι κοντά, και πήγα στη Μύκονο να τα ζήσω όλα. Να ζήσω τη νύχτα, να ζήσω τα πάντα. Τι εννοούσε ο γιατρός, δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα? Είχα αποκτήσει ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, οπότε δεν με πιάνανε πλέον. Για περιέγραψε μου τη ζωή σου τότε. Τότε έπεσα με τα μούτρα στη νύχτα, μ' άρεσε, όπως άρεσε και όλους τους ομιλικούς μου, και τη ζήσαμε στα άκρα. Για 7 ολόκληρα χρόνια ρούφηξε κάθε στιγμή της διαδρομής, παρόλο που ήταν πολύ επικίνδυνο για την υγεία του. Δούλευε ως μπάρμαν τα βράδια, διασκέδαζε, ένιωθε απόλυτα ευτυχισμένος. Όταν πια ένιωσε να εξαντλείται σωματικά, επέστρεψε στο σπίτι του. Αποφάσισε να σπουδάσει αρχιτεκτονική, ενώ παράλληλα ήταν προτεργάτης ενός δυναμικού συλλόγου που προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών με κυστική ίνωση, της Ελληνικής Εταιρείας για την Κυστική Ίνωση. Εσένα τα πνευμόνια σου πώς είναι? Εγώ τώρα στην τελευταία σπυρομέτρηση ήμουν γύρω στο 35%. Αν πω ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει 100%, ένας καπνιστής μπορεί να πέσει 80%, αλλά αν σταματήσει μπορεί να επανέλθει. Στον άνθρωπο με κυστική όσο πάει και πέφτει. Που στα 35-30% είναι τα όρια. Μετά θέλεις μεταμόσχευση? Μετά, αν όλα καλά και μπει σύντομα σε λίστα, μπορείς να κάνεις μια μεταμόσχευση που σου δίνει κάποια χρόνια ζωής. Το κάνεις? Μπορεί, δεν το ξέρω. Υπάρχει και το ηθικό μέρος που για κάποιο λόγο έχουν γίνει αυτά και δεν ξέρω αν θέλω να παρατείνω τη ζωή. Δηλαδή για κάποιο λόγο είχα αυτή την πάθηση και μπορώ να το δεχτώ και έτσι. Αυτοί λοιπόν είναι μερικοί από τους πρωταγωνιστές που στηρίζουν το πρωταγωνιστές της ζωής που στηρίζουν το Σταύρο Θοδωράκη στο νέο του εγχείρημα. Τώρα, πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, 15.000 ευρώ μετρητά. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, παίρνετε τη βαλίτσα. Εκτός όμως από τα 15.000 ευρώ μετρητά, σήμερα έχουμε ένα δώρο υπερθέαμα. Είναι το δώρο που βλέπετε εδώ από την εταιρεία Vico. Μας έχει πάρα πολύ κακομάθει στα δώρα των διαγωνισμών. Ξεκινάω από αυτό το τραπέζι. Εδώ έχουμε πάρα πολλές έτσι, ηλεκτρικές συσκευές, αυτές τις μικροσυσκευές τις χρήσιμες για την κουζίνα. Έχουμε ένα καταπληκτικό φουρνάκι αέρος, το ρομποτάκι το λεγόμενο. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το πολυμίξερ, αποχυμωτή, φρυγανιέρα, το ειδικό σκεύος για το φοντού. Εδώ έχουμε μια πολύ πρακτική ψιστιέρα. Εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το ότι κάνει, θέλω να σας πω, το έχω και στο σπίτι. Προσέξτε τώρα, να σας δείξω γιατί η Vico μας στέλνει πολλές φορές, εκτός από τα μεγάλα δώρα που είναι όλα αυτά, στέλνει κάτι μικρές μαγκές της κουζίνας. Κοιτάξτε τώρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα εδώ, κοιτάξτε. Τι είναι αυτό τώρα για την κουζίνα? Τι είναι? Αυτό εδώ πέρα είναι ένα θερμόμετρο. Είναι ένα θερμόμετρο ζαχαροπλαστικής. Είναι αναλογικό, είναι με τη θήκη του. Όσοι ασχολούνται με την ζαχαροπλαστική και δεν πάνε μόνο εμπειρικά με το μάτι, θα το χρειαστούν. Επίσης, εδώ μπροστά έχουμε μπαρμπεκιού και μάλιστα αυτό σηκώνεται το πάνω μέρος και μπορείτε να το κουμπίσετε και στον πάγκο της κουζίνας σας. Αυτά σας τα έδειξα πριν, 90-11-51-51-51, αγαπητοί μου φίλοι. Για να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
πολύ ωραίο. Όταν κάτι σε εμπνέει, όταν η φαντασία σου ταξιδεύει, είναι πολύ ωραίο να τολμάς να το κάνεις πραγματικότητα. Θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Υπάρχει μια νέα τάση που λέγεται cosplay. Είναι, η λέξη βγαίνει από το costume, τα κοστούμια. Και το play, το παίζω, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, γιατί συνήθως video games και τέτοιου είδους ταινίες βλέπουν πιο νέοι άνθρωποι, τολμούν και μεταμφιέζονται, ντύνονται στην καθημερινότητά τους, ακριβώς όπως οι ήρωες που αγαπούν. Για παράδειγμα, τους αρέσει μια φιγούρα σε ένα video game, ντύνονται ακριβώς όπως η φιγούρα. Πηγαίνουν σε ειδικά πάρτι, ξεχωριστά πάρτι, πηγαίνουν σε διαγωνισμούς. Πάμε να καταλάβουμε τι είναι το cosplay και σε λίγο νέα παιδιά θα έρθουν κοντά μας να μας μιλήσουν γι' αυτό. Σίριαλ με zombie όπως το Walking Dead, video games και ιαπωνικά κόμικ αποτελούν κάποιες πηγές έμπνευσης για τους costume players. Τους νέους εκείνους που στα πάρτι τους δεν φορούν ένα τζίν ή ένα t-shirt, αλλά ντύνονται με εντυπωσιακά κοστούμια που συνδυάζονται με απίστευτα μακιγιάς και δεν περνούν με τίποτα απαρατήρητη. Το cosplay είναι δύο λέξεις, costume και play, δηλαδή παίζω το κοστούμι. Μεταμφιέζεσαι σε έναν αγαπημένο σου χαρακτήρα και πρέπει να τον παρουσιάσεις όσο πιο πιστικά μπορείς. Το φαινόμενο που πλέον είναι πολύ συνηθισμένο στην Ιαπωνία, την Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα άρχισε να γίνεται γνωστό από το 2008 και μάλιστα έχουν δημιουργηθεί κοινότητες γύρω από το cosplay. Είναι απλά μια κοινότητα από παιδιά που βλέπουν πάρα πολλά anime, παίζουν πολλά video games και γίνονται, ας πούμε, μία φορά το μήνα διάφορες εκδηλώσεις. Γίνονται και διαγωνισμοί κάποιες φορές. Ειδικά γίνονται τρεις φορές το χρόνο μεγάλα events που υπάρχουν μεγάλα prizes. Με αυτό το cosplay είχα κερδίσει δύο φορές. Με τις κινήσεις και το στυλ της Ανάλη Μπλαντ Μουνακάλη, η Ντιάνα πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Πώς όμως θα νιώθατε αν εκεί που περπατούσατε ξαφνικά πεταγόντουσαν δύο ζόμπι? Καλώς ήρθες. Προκάλεσες λίγη αναστάτωση στους διαδρόμους του Στάρε. Λοιπόν, καλώς τη. Είναι η Ιλιάνα η Κουκλίτη, 21 ετών, ζόμπι. Η Ντιάνα Μαλάεβα, 16 ετών, η οποία... Πώς λέγεται το χαρακτήρας που είσαι? Άρη. 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 Οκ. Και η Ξένια η Καραμπέκιου που είναι μακιγιές. Καλώς ήρθες, Ξένια. Δεν είναι βέβαια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό που κάνετε. Και να το διαχωρίσουμε λίγο, μιας και είναι τηλεόραση και ο μέσος τηλεθεατής δεν είναι εξοικειωμένος με το τι είναι το cosplay. Ο μέσος τηλεθεατής σας βλέπει έτσι και θεωρεί ότι είσαστε ντυμένοι από κριάτικα. Όμως, επειδή το τριώδιο έχει ολοκληρωθεί, δεν είμαστε εδώ ντυμένοι μας και. Εδώ κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη, την κάνουμε πραγματικότητα τη φαντασία μας και θέλω λίγο να μου εξηγήσετε τι είναι το cosplay. Να ξεκινήσω από την Τιάννα. Ναι, η Τιάννα λοιπόν. Για εξήγησέ μας λίγο, μίλησέ μας γι' αυτό. Το cosplay είναι, όπως είπα και στο βίντεο, στη συνέντευξη, είναι δύο λέξεις, costume και play. Είναι απλά ένα χόμπι, δεν είναι κάτι παραπάνω δηλαδή. Είναι ένα χόμπι που όμως δεν το κάνεις και μένεις μέσα στο σπίτι, ντυμένη. Ναι, αλλά δεν το κάνεις και καθημερινά έτσι όταν βγαίνεις βόλτα. Καλά, όχι. Δεν πας στη δουλειά ή στο σχολείο, φαντάζομαι, έτσι, ντυμένη. Όχι, όχι. Ναι. Μιας και είσαι και 16, είναι εδώ και η μαμά ούτως ή άλλως. Η γιαγιά σου είναι. Ναι. Η γιαγιά σου είναι. Όχι. όχι και γιαγιά. Όχι και γιαγιά. Η κυρία αυτή είναι γύρω... Δεν θέλω να πω την ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ νέα.
Όμως αυτό το κάνετε και πηγαίνετε σε κάποιες εκδηλώσεις, πηγαίνετε σε κάποια πάρτις. Νομίζω ότι γίνονται κάποια πάρτις cosplay. Τι είναι αυτά? Δηλαδή ντύνεσαι έτσι με τους φίλους σου και βγαίνεις έξω και πας σε ένα πάρτι. Όπου είναι όλοι ντυμένοι στο ίδιο μοτίβο? Όχι όλοι. Συνήθως δεν κάνουν όλοι cosplay. Πάνε και κάνουν, ας πούμε, από τα 30 άτομα τα 10. Mm-hmm. Αυτοί που μπόρεσαν να το ετοιμάσουν. Αυτές τις στολές τις ετοιμάζετε μόνοι σας ή από κάπου τις παραγγέλνετε? Πού τις βρίσκετε τις στολές? Υπάρχουν πολλές επιλογές. Η μία είναι να την αγοράσεις από το ίντερνετ, που είναι πάρα πολύ ακριβό, και να τις φτιάξεις μόνος σου. Εσύ, εν τω μεταξύ, αυτό που με έχει μαγνητήσει τόση ώρα... Τα μάτια. Τα μάτια είναι. Τα μάτια. Διότι φοράς φακούς επαφής κίτρινου χρώματος στην ουσία, έτσι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα μάτια. Αυτό λοιπόν πρόκειται για ένα video game, ένα βιντεοπαιχνίδι, το οποίο πώς ονομάζεται? League of Legends. Α, από αυτό είναι πασίγνωστο. Ναι. Απλώς εγώ δεν το έχω παίξει. Το ξέρω σαν παιχνίδι, απλώς δεν ξέρω το χαρακτήρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαντάζομαι εσύ παίζεις από μικρή. Όχι από μικρή, αλλά παίζω. Το παίζεις φανατικά, είναι κάτι το οποίο... Ναι. Γενικά όχι μόνο αυτό και άλλα video games. Είσαι καλή. Όχι και τόσο. Συνδυάζεις σχολείο με video games? Ναι. Μαθήτρια? Μέτρια. Μέτρια μαθήτρια. Εντάξει. Αλλά γιαγιά. Προσπαθώ. Γιαγιά, λίγο λιγότερα video games και θα ανέβουμε μια-δυο μονάδες στο σχολείο εύκολα. Πώς ξεκίνησες να ντύνεσαι σαν το χαρακτήρα της, του video game? Ήταν βασικά από σύμπτωση, γιατί μου είχε πει ένας γνωστός μου, είχε δει μια φωτογραφία που είχα βγάλει με κάτι αυτιά γάτας και μου είπε ότι μοιάζω με την παίκτρια και μετά σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω cosplay. Στα πλάνα που σε βλέπουμε είναι άλλη στολή της ίδιας παίκτριας ή είσαι άλλος χαρακτήρας αυτή τη στιγμή, γιατί είναι διαφορετική η στολή στο βίντεο? Ναι, είναι παίκτης από το ίδιο παιχνίδι. Είναι άλλη παίκτρια αυτή? Ναι. Είναι άλλη παίκτρια αυτή που βλέπουμε εκεί και άλλη αυτή που είσαι ντυμένη σήμερα. Είπες λοιπόν το κάνεις πραγματικότητα. Πώς ανακάλυψες ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο που τίνονται σαν τους αγαπημένους τους ήρωες και πώς το τόλμησες κιόλας να το κάνεις? Δηλαδή, να βγεις έξω, να πας σε ένα πάρτι και να είσαι έτσι ντυμένη, όχι την περίοδο της αποκριάς που άμα βγεις έτσι έξω κανείς δεν θα ρωτήσει γιατί είναι ντυμένη, αλλά στην καθημερινότητά σου, σε ένα πάρτι, ας πούμε, μια ωραία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Το είχα μάθει από το ίντερνετ, νομίζω, όταν ξεκίνησα να βλέπω άνιμε. Και ήθελα... λίγο την το άνιμε, όμως. Σας βλέπω λίγο, κοιτάτε περίεργα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εξοικείωση με τα video games. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει εξοικείωση θα καταλάβει αμέσως... Τα άνιμε δεν είναι video games, είναι ιαπωνικά. Τα οποία είναι τα κινούμενα σχέδια. Animation, ναι. Που, που έχει διάφορα που μπορείτε να δει κάποιος. Μάλιστα. Τι λέγαμε λοιπόν, ότι πώς ξεκίνησες, δηλαδή πώς έφτιαξες την πρώτη στολή και πώς πήρες την απόφαση να βγεις έξω, να πας να πάρτε έτσι τη μέρη. Στην αρχή ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ναι. Αλλά μετά βρήκα φίλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα, τους άρεσε το cosplay και αποφασίσαμε μια φορά να πάμε όλοι μαζί. Τους βρήκες μέσω του διαδικτύου, γιατί... Μέσω Facebook. Μέσω του Facebook. Ναι. Υπάρχει κάποιο group... Ναι, υπάρχουν αρκετά. Υπάρχουν κάποια group που γίνατε φίλοι μέσω του Facebook και αποφασίσετε να βρεθείτε και από κοντά και να αντιθείτε. Πώς σε κάνει να νιώθεις πηγαίνοντας σε ένα πάρτι? Νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια άλλη προσωπικότητα, ένα άλλο χαρακτήρα, ότι παίρνεις στοιχεία από το... από την ηρωίδα που θαυμάζεις ή απλά το κάνεις για να σπάσεις πλάκα? Όχι. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ και νιώθω χαρούμενη. Είναι ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το περιγράψω. Πώς είναι η παίκτρια που αυτή τη στιγμή σε ντυμένη, τι χαρακτήρα έχει, τι χαρακτηριστικά έχει? Είναι μια λεπού. Είναι βασικά επηρεασμένη από τον κορεάτικο μύθο που λέγανε ότι υπήρχε μια λεπού που μεταμορφωνόταν σε γυναίκα και έτρωγε ψυχές ανθρώπων, συνήθως από τους άντρες. Ναι. Είναι μια λεπού η οποία είναι προφανώς μια πολύ δυναμική προσωπικότητα και η οποία από ό,τι κατάλαβα τα βγάζει πέρα πολεμώντας με
όλα τα αρσενικά του πλανήτη. Κάπως έτσι. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι και εσύ δυνατή, φορώντας τη στολή αυτή? Κάποιες φορές ναι, έχει τύχει, αλλά συνήθως όχι. Και συνήθως οι άλλοι παίκτες είναι περισσότερο κορίτσια ή αγόρια? Σε ποιους αρέσει το cosplay περισσότερο? Σε όλους, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Μοιρασμένη. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε λίγο και στην Ηλιάνα. Ηλιάνα, εσύ από πού είσαι εμπνευσμένη? Καταρχάς, εγώ δεν κάνω cosplay. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ αγαπάω πολύ τα ζόμπι, όσο και από ταινίες, περιοδικά, μάγκα κλπ. Και όλο αυτό ξεκίνησε για μένα πριν περίπου ένα χρόνο, τη σημερινή εποχή, που είχε γίνει ένα πάρτι με ζόμπι, είχε effects κλπ. Και η κολλητή μου από εδώ, η Ξένια, έβαφε σε αυτό το πάρτι και με κάλεσε να βαφτώ σαν ζόμπι στην ουσία για να κάνουμε πλάκα, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε. Και έτσι ξεκίνησε για μένα το να αλλάζω χαρακτήρα και να κάνω κάτι άλλο στην ουσία. Αυτό ήταν ένα πάρτι, concept party? Ήτανε για zombie party. Ήτανε όπως είχε γίνει πριν λίγο καιρό το Σάββατο στην ουσία, που είχε γίνει τώρα το δεύτερο party zombie. Είχε γίνει πριν ένα χρόνο το πρώτο, που είχε γίνει και η παρέλαση zombie στην αρχή. Και μετά κάνανε ένα πάρτι. Και έτσι ξεκίνησε, έτσι είχα γίνει για πρώτη φορά zombie. Και μου άρεσε πολύ ο κόσμος που κοιτούσε, που φοβόταν, που ρωτούσε αν όντως κάτι είχε γίνει ή οτιδήποτε. Και έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω σε διάφορα πάρτι ή cosplay ή μόνο για zombie κλπ. Και στην ουσία αυτό κάνω γιατί μου αρέσει. Σε κάνει να νιώθεις ότι απελευθερώνεσαι? Ξέρεις ότι, ας πούμε, σε μια κοινωνία η οποία στην ουσία κατά βάση της είναι πολύ... πολύ συντηρητική στις ιδέες της. Τη διαφορετικότητα με κάθε τρόπο ή τους ποικίλους τρόπους έκφρασης, ακόμη και στο ντύσιμο, στο οτιδήποτε, δεν τους στηρίζει εύκολα και δεν τους αποδέχεται εύκολα. Εσείς λοιπόν έχετε αφήσει τη φαντασία σας ελεύθερη και στην ουσία μεταφιεζόμενοι καταλαβαίνω ότι μπαίνετε λίγο σε αυτές τις ταινίες. Ναι. Με τα ζόμπι. Μπαίνετε λίγο και... να ζείτε λίγο τη μαγεία αυτών των ταινιών σε ένα πάρτι. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Σε βοηθάει να απελευθερωθείς σαν άνθρωπος, να νιώσεις πιο άνετα με τον εαυτό σου, να νιώσεις ότι κάνεις κάτι που κάνεις κέφι? Μ' αρέσει απλά όλο το στυλ, το σκηνικό γενικότερα, γιατί και το κάνω με φίλους μου καταρχάς, γιατί περνάω ώρα και μαζί τους. Και μ' αρέσει γενικότερα και ο τρόπος με το κοινό, δηλαδή με τους ανθρώπους, πόσο πολύ το θέλουν και τους αρέσει. Γιατί πολλά άτομα τα οποία με είδανε και τρομάξαν στην ουσία, περάσανε στη θέση μου μετά, γιατί με ρωτήσανε για να πώς μπορούν να το κάνουν κλπ. Που αυτό προσωπικά μου αρέσει, γιατί βλέπω ότι δεν είμαι η μόνη εκεί έξω που θέλει να το κάνει αυτό. Και εντάξει, τώρα και για το μακιγιάζ εδώ πέρα, η Ξένια πιστεύω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Οπότε, πάντως, δηλαδή, αν δείτε, φαίνεται πραγματικά και τα... Για βγάλε το μαλάκι σου, γιατί είναι το μαλάκι μπροστά και δεν το βλέπουμε. Φαίνεται η δαγκωματιά κανονικότατα. Ναι, δηλαδή φαίνεται πραγματικά, λες και... Σε έχουν δαγκώσει εκεί πέρα και από μέσα φαίνονται τα δόντια σου. Ένα καταπληκτικό, έτσι, make-up εφέ, συγχαρητήρια. Θα μας πεις σε λίγο περισσότερα για το μακιγιάζ. Όταν βγήκατε έτσι έξω. Φανταστικό. Υπέροχο. Ο κόσμος πώς αντιδρούσε στον δρόμο? Αναλόγως. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία τρομάζουν και υπάρχουν και παιδάκια τα οποία τους αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που βλέπουν. Δηλαδή, άλλα γελάνε και άλλα φοβούνται. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ και στους γονείς αυτό. Δηλαδή, έχω δει σε πολλά πάρτι τα οποία έρχονται και γονείς μαζί με τα παιδιά και διασκεδάζουν και αυτοί μαζί. Δηλαδή, πλέον πιστεύω ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και κοιτάει και αυτό σε αυτές τις ταινίες. Όχι μόνο τη μικρή ή. Το Walking Dead για παράδειγμα. Δεν πιστεύω ότι το βλέπουν μόνο νέοι. Πιστεύω ότι το βλέπουν και πιο μεγάλη ηλικία. Ναι. Δηλαδή στο πάρτι που ήταν το Σάββατο, που ήταν το zombie party, υπήρχαν και πιο μεγάλη ηλικία, όχι μόνο παιδιά. Πάντως μου είπες ότι σου αρέσουν τα zombie. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσουν μόνο σε σένα. Και πέραν των zombie, οι ταινίες των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν κάνει θράψη όχι μόνο στην πιτσιρικάρια, σε όλους μας. Είναι οι ταινίες οι οποίες αφορούν στον έρωτα μεταξύ
βρικολάκων, λικανθρώπων. Το Twilight είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των τελευταίων ετών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη τάση και συνεχίζεται. Και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερο, γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι και συντηρητικοί από ό,τι τίποτε. Και καχύποπτοι, σωστά. Εσένα τι σ' αρέσει λοιπόν στα ζόμπι, τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει σε αυτές τις ταινίες? Τι μ' αρέσει? Μ' αρέσει εμένα προσωπικά, οι ταινίες μου αρέσουν πολύ γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή αυτό το συνηθισμένο που θα δούμε σε κάποια ταινία. Δηλαδή ξεφέρει από το πραγματικό τόσο πολύ. Η υπόθεση ότι μπορεί κάποτε να γίνει αυτό, ότι μπορεί να γίνει ένας ιός που όντως θα μετατρέψει όλο τον κόσμο σε ζόμπι και θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οι survivors που είναι τα άτομα τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν από τα ζόμπι και κάνουν τις διάφορες παγαποντιές, να το πω έτσι, ή έχουν διάφορα αντικείμενα μεταξύ τους, πάνω τους. Τώρα, εμένα η σειρά προσωπικά μου άρεσε πιο πολύ και πριν βγει στη δημοσιότητα, γιατί διάβαζα το κόμικ. Γιατί μου άρεσε πολύ, το είχα δει από έναν φίλο μου. Και έτσι ξεκίνησε το όλο. Α, σου πω τώρα σχετικό. Ότι δεν ήξερα ότι προϋπήρχε σε κόμικ. Ήταν η πρώτα κόμικ πριν βγει το Walking Dead σε ταινία. Α, δεν το ήξερα. Σε σειρά. Mm-hmm. Και ακόμα υπάρχει κιόλας, αλλά δεν έχει καμία σχέση η σειρά πλέον με το κόμικ. Μάλιστα. Ξέρεις, μ' αρέσει πολύ που με ελευθερία και χωρίς ταμπού και χωρίς συστολή κάνετε το κέφι σας πραγματικότητα. Γιατί αυτό έχει το στοιχείο της απελευθέρωσης και έχει και μια παιδικότητα μέσα. Δηλαδή κρατάμε ένα παιδί μέσα μας, το οποίο το αφήνουμε να βγει προς τα έξω. Πιστεύω όλοι κρατάμε ένα παιδί. Αυτό πήγα να πω τώρα. Όλοι έχουν ένα παιδί μέσα τους, όσο και να είναι στην ηλικία. Έτσι. Πάμε λίγο τώρα στην κυρία εδώ με τα special effects. Τώρα, συγγνώμη. Αυτό εδώ πέρα, αυτή είναι κομματιά. Αυτή είναι κομματιά, ναι. Μάλιστα. Έχω εδώ, μου έχει πέσει το μικρόφωνο. Θα το πάρω μαζί. Αυτή τη δεκομματιά εδώ, πώς ακριβώς την έχεις δημιουργήσει? Είναι πολύ απλά υλικά, με εξαίρεση το υγρό λάτεξ, mm-hmm. που είναι υλικό για special effects, το οποίο μπορεί να βρεθεί σε αντίστοιχα μαγαζιά, mm-hmm. Με χαρτί υγείας και βαμβάκι. Χαρτί υγείας. Ναι, και βαμβάκι, για να δημιουργήσω έτσι αυτό το εφέ της σάρκας, η οποία αρχίζει και αποσυντίθεται, αρχίζει και σαπίζει, και τα δόντια τα έχω κάνει με ψεύτικα νύχια, άσπρα. Τι λες! Ναι. Εσύ έχεις σπουδάσει μακιγιάς και special effects σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα στη σχολή της Data Type, ναι. όπου έχω αποφοιτήσει εδώ και 3 χρόνια. Και προσπαθώ όσο το δυνατόν και το κυνηγάω για να το εξασκήσω κάποια στιγμή επιμονή μου βάσεως επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχεις πολλές ευκαιρίες στο να δουλέψεις πάνω στα special effects. Δυστυχώς όχι. Αυτό που σας αρέσει. Ίσως θα πρέπει να δοκιμάσεις, να δείξεις το εξωτερικό, γιατί δείχνεις ότι έχεις μια πολύ μεγάλη διάθεση να δημιουργήσεις. Αυτά όλα που φτιάχνεις στο εξωτερικό, φαντάζομαι ότι υπάρχουν υλικά και υπάρχουν μπογιές και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εξειδικευμένα. Αλλά κοίταξε τώρα, έβαλες τη φαντασία σου με λίγο βαμβάκι, με λίγο χαρτί τουαλέτας, με δικές μπογιές, με ψεύτικα νύχια και δημιούργησες ένα καταπληκτικό κομμάτι εκεί. Ένα μικρό έργο τέχνης. Πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Το όμορφο της υπόθεσης είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο επάνω στον κόσμο των special effects, είτε μέσω των party, των zombie party, όπως είχε γίνει το zombie thriller party εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, Σάββατο 1η Μαρτίου, όπου είχα την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να κάνω τον κόσμο zombie. Για μια ακόμη φορά. Πόσους έβαψες? Η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει πραγματικά τον αριθμό. Δηλαδή, πόσους μετέτρεψες σε ζόμπι? Ήταν αρκετή, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα κιόλας
αν μου επιτρέπετε, να μιλήσω λίγο για το πάρτι. Ναι. Το όλο πάρτι. Εσύ είχες βαφτίσει ζόμπι, γιατί βλέπω μια μικρή μελανιά εκεί στο μάγουλό σου. Λιγάκι, αλλά είπα, είπα να το πω. Εσύ είσαι survivor. Λιγάκι. Α, survivor είσαι. Νόμιζα ότι ήσουν υποδιαμόρφωση ζόμπι, αλλά όχι, δεν έχει περάσει αυτό το στάδιο. Απλά έχει επιζήσει. Ναι, έχω επιζήσει. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι το ζόμπι thriller party έχει ξεκινήσει από το 2010 από το Fan Club του Michael Jackson με τον Τάσο Παπαναγιώτου. Και εγώ ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον Τάσο από το 2010. Ναι. Με συγχωρείτε, από το 2012, ναι. Με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Το 2012, πέρσι δηλαδή. Στο πάτη που απαγόθηκε. Ναι. Και απλά βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, είναι κάτι πολύ όμορφο. Ευελπιστούμε να γίνει και του χρόνου, λογικά θα γίνει και του χρόνου. Και να περάσουμε όλοι έτσι όμορφα, ωραία και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με έχετε όλες εντυπωσιάσει, πρέπει να ομολογήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσετε έτσι να κάνετε το κέφι σας απελευθερωμένα, δίχως ταμπού. Ευχαριστώ. Εσείς είστε ψεύτικη, μη σηκώνεστε και θα πάω να πω το δώρο. Okay. Σε κοιτάω τόση ώρα, είσαι πραγματικά σαν ψεύτικη. Είστε δηλαδή... Έχει και το πρόσωπό σου. Είναι πράσινο λαχανί η φακή, έτσι. Όχι, απλά έχουν κάτι έτσι στο μάτι. Έχουν κάτι στο μάτι σου, είναι κατακίτρινοι. Απίστευτο. Έχεις και αυτό το φατσόνι του 16χρονου, το ψεγάδιαστο, που είσαι πραγματικά σαν να είσαι... να έχεις βγει από το video game, Καταπληκτικό. Πάμε να δούμε τώρα το διαγωνισμό για να πάμε σε διαφημίσεις και να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε 15.000 ευρώ. Τη βαλίτσα μας, αγαπητοί φίλοι, την οποία βαλίτσα μας. Μεθαύριο Παρασκευή την παίρνετε. Δεν έχετε να περιμένετε πολύ για το 15.000. Αυτό είναι, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός τώρα μεθαύριο. Εκτός όμως από τα 15.000 ευρώ μετρητά, έχουμε και το υπερθέαμα της Βίκο εδώ στο στούντιο, απλωμένο μπροστά μας. Μεγαλόπρεπο. Είναι το δώρο του «Τα θέλω όλα». Σε λίγο θα έχουμε μαγειρική και με την Νόη την Ιωαννίδου, οπότε το έχουμε έτσι ταιριάξει σήμερα το δώρο. Τι να πω, να πω για τη γάστρα. Αυτήν εδώ και την πιο μικρή, να πω για το χαριτωμένο γουδί με τα ασορτή αλλά το πίπερο. Κοίτα τι είναι, αχ αυτό είναι λάδι ξύδι. Κοιτάξτε, πάει μαζί με το αλλά το πίπερο, μόνο τρελαίνομαι. Να πω για τις υπέροχες φόρμες, να πω για τον πλάστη που ανοίγει μέσα και βάζετε παγάκια για να μην σας κολλάει ζύμη. Να πω για το σκεύος της τάρτας εδώ, να πω για τον πολυκόπτη, το μπλέντερ, το στραγγιστήρι των λαχανικών, την καφετιέρα, όλων των ειδών τα ταψιά και τις φόρμες ή για τα τρισχαριτωμένα αλλά το πίπερα και το ειδικό αυτό για να κάνετε σχέδια με τη σαντιγή σας, νομίζω είναι αυτό, είναι για τη σαντιγή σας αυτό. Αυτά. 15.000 ευρώ μετρητά και όλα αυτά τα δώρα 90-11-51-51-51 από την εταιρεία Vico. Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από λίγες ώρες, φίλες και φίλοι, έγιναν γνωστά τα 4 υποψήφια τραγούδια για το διαγωνισμό της Eurovision. Ποιον άλλον λοιπόν θα είχαμε σήμερα στο στούντιο από το Θέμη Μάλι για να μας πει περισσότερα. Αλλά πριν ξεκινήσει ο Θέμης να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Έχουμε κοντά μας τους Freaky Fortune και τον Risky Kid. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ήρθαμε. Να πούμε ότι είναι μία από τις υποψηφιότητες για την Eurovision και προσέξτε τώρα. Έχουν βγει οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχουν βγει τα πρώτα γκάλωπ σε διαδίκτυο, στην εκπομπή της Ελεονόρας. Είναι πρώτη. Δηλαδή, είναι λες και τραβήξαμε λαχείο. Τους είχαμε καλέσει στην εκπομπή πολύ πριν, γνωρίζοντας ότι θα γίνει η ανάδειξη σήμερα. Όχι η ανάδειξη, ότι θα βγουν στη δημοσιότητα τα τραγούδια. Και σήμερα από τον που ήρθα στην εκπομπή είναι και πρώτη. Σας φέραμε γούρι, νομίζω. Εννοείται, πραγματικά. Λοιπόν, για πες μας, Θέμη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και να πάμε στις δημοσκοπήσεις τόσο
στα ελληνικά site, blogs, αλλά και τις εκπομπές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, όσο και στο τι ψηφίζουν οι fans στην Ευρώπη, βέβαια, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει πέρα από την Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι η Freaky Fortune με τον Risky Kid και το τραγούδι Rise Up σε όλες τις δημοσκοπήσεις έρχονται πρώτοι με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τα ποσοστά των παιδιών κυμαίνονται και του τραγουδιού κυμαίνονται από 38-41% και ακολουθούν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, όπως πολύ μεγάλη δημοσκόπηση κάνει το Zapit, αλλά και το ecotimes.com που είναι πιο εξειδικευμένο για τα θέματα της Eurovision. Με δεύτερο στην μεν δημοσκόπηση του Zapit τον Κώστα Μαρτάκη, που είναι από 18-21% όταν τα παιδιά έχουν 41%. Και στις άλλες δημοσκοπήσεις δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση ο Κώστας Μαρτάκης με την Κρυσταλία, που είναι δεύτερη ή τρίτη. Τα τρία αυτά τραγούδια, δηλαδή η συμμετοχή των Freaky Fortune, του Κώστα Μαρτάκη και της Κρυσταλίας, Κώστας Μαρτάκης και Κρυσταλία με ελληνικό στίχο, τα παιδιά με αγγλικό στίχο, αλλά με πολύ έτσι βαλκανικό, θα έλεγα, άκουσμα, είναι τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια που φαίνεται ότι θα χτυπηθούν μεταξύ τους το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στο live διαγωνισμό που, όπως με ενημέρωσαν και τα παιδιά, θα είναι και live τα φωνητικά. Δεν θα είναι δηλαδή playback τα τέσσερα τραγούδια, αλλά θα τα ακούσουμε σε live εκτέλεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους και για εμάς που θα ψηφίσουμε. Θέλω να σου δώσω κάποια στοιχεία για τα παιδιά και να σου πω ότι το ένα από τα μέλη τους έχει μία, σε εισαγωγικά, τηλεοπτική εμπειρία. Έχεις κάποια ιστορία από το παρελθόν να αποκαλύψεις, δηλαδή. Είχε ξεκινήσει από το X Factor. Α, ποιος ήταν? Έτσι δεν είναι? Α, εσύ είσαι, να! Ήμουνα, ναι. Με μια πολύ καλή επίσης συμμετοχή σε ένα τότε συγκρότημα που είχε δημιουργηθεί στο διαδίκτυο. Είχες περάσει το τελικό. Βέβαια. Είμαστε τότε που ήταν και Ελευθερίου, 48 ώρες, σε Βιαδάμου, στο ίδιο. Άλλη Eurovision εκεί, δύο Eurovision, Ελευθερία και Ήδη. Ωραία. Όπως και το εντυπωσιακό στοιχείο πως τα παιδιά έφτιαξαν το συγκρότημα μόλις πριν από σχεδόν δύο χρόνια, λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ δισκογραφικά έκαναν τον ντεμπούτο τους το 2012. Έτσι δεν είναι? Πριν δύο χρόνια. Μάλιστα. Μιας και μας τους παρουσίασες, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά, μιας και είναι εδώ. Να τα πάμε αντίστροφα. Και όταν θα έχετε έτοιμο το τραγούδι τους να το προβάλλουμε, θα με ενημερώσετε και από το control, όταν θα είστε έτοιμοι. Να μας αυτοσυστηθείτε, λοιπόν. Να σας αυτοσυστηθούμε. Βεβαίως. Καλησπέρα και από εμάς, αρχικά. Περίμενε, με το τραγούδι. Μετά θα αυτοσυστηθείτε. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. To the sky like Commodore, if I'm in love with this feeling, I'm a down or I'm a up, I can't frown cause I'm in love, I've got the crowd and that's enough, if I'm in love, love. Come on and rise up to the sky, come on and rise up, get up and lose your mind, lose up your feet and fly, get off the ground tonight. Come on and rise up,
Shots like West up. I see you shaking. I'ma have to smack that man up. I'm blowing paper. Balling, call me later. Balling, call me later. Balling, call me later. Hey, our flow is oh so freaky. I roll with it oh so cheeky. Oh please, no, no, don't tease me. Just got here, I'm on my way. Λοιπόν, συζητείτε μας. Να πούμε τα ονόματα αρχικά. Ναι. Εγώ είμαι ο Νίκος. Και εγώ είμαι ο Θεόφιλος. Και εμένα με λένε Shane, αλλά οι φίλοι μου με φωνάζουν Whiskey Kid. Σε λένε πώς? Shane, αλλά με φωνάζουν Whiskey Kid από μικρός. Οι φίλοι μου. Α, Whiskey Kid. Ναι. Μάλιστα. Από πού είσαι? Okay. Από το Λονδίνο, αλλά έχω... πήγα και λύκειο εδώ πέρα. Έχω 4 χρόνια στην Ελλάδα. Like μάλιστα. 4 years. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, για πείτε μας. Είμαστε μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάιο 2011. Μάιο 2011. Άνοιξη. Με βρήκε ο Θεόφιλος, το Facebook. Από το Facebook. Το Facebook, βέβαια. Social media. Δεν τον βρήκα το Facebook, είδα ένα βίντεο που τραγουδούσε στο YouTube. Ναι, αλλά στο Facebook. Όλα από εκεί ξεκινάμε. Παραπληροφόρηση. Ναι. Ακούσαμε και τα τραγούδια μαζί. Δημιουργήσαμε το Shrinky Fortune. Κάλαμε το ντεμπούτο μας καλοκαίρι του 2012 και από τότε δουλεύουμε, γράφουμε συνεχώς. Θα σας πω κάτι. Εγώ θα είχα την εντύπωση ότι είστε δημιούργημα κάποιας εταιρείας δισκογραφικής. Δηλαδή, εγώ φαντάστηκα ότι γιατί συνήθως οι εταιρείες παίρνουν κάποιους μουσικούς ή τραγουδιστές μαζί και δημιουργούν τέτοιες παρουσίες. Όχι, είχε γίνει κάπως αλλιώς. Είχαμε συμμετέχει ναι. σε ένα αμερικάνικο διαγωνισμό του Paris Hilton, ενός blogger. Είχαμε βγει πρώτοι και από εκεί μας είχαν δει κάποιοι άνθρωποι και μας κάνανε προτάσεις. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ σημαντικό διαγωνισμό. Εσύ επικοινώνησες. Εγώ, ναι. Εσύ έκανες την πρώτη κίνηση. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση. Γιατί, τι έχει. Είχα ξεκινήσει να γράφω μουσική από καιρό για κάτι που ακόμα δεν ήξερα τι είναι. Εσύ έχεις γράψει το τραγουδί. Το συγκεκριμένο, ναι. Α, είναι δικό σου το τραγουδί. Ναι, με λόγια και των παιδιών. Πόσο χρονών είσαι. 23. Μα είσαι πολύ πτσίρικα. Από πότε γράφεις. Πώς? Από πότε γράφεις. Από μικρός. Από πολύ μικρός βασικά. Από ποια ηλικία. Μην ήσουν 15. Να μην ήμουνα. 15. 15 έχεις σπουδάσει μουσική. Έχω, έτσι, ναι, γράψεις. Πολύ μικρός που έχεις κινήσει κιθάρα. Κιθάρα, ναι. Κιθάρα, ναι. Μετά πήγα στο μουσικό γυμνάσιο Αλίμου. Οδείο. Α, πήρες από μικρός αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούμαι καιρό. Και... από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βασικά, κρατούσα την κιθάρα του πατέρα μου. Ο παπάς είναι μουσικός. Έπαιζε κιθάρα. Έπαιζε κιθάρα. Και κάποια στιγμή τον βλέπεις στο Facebook, στο YouTube, κάπου είδε τον βλέπεις. Ένα βίντεο, μου άρεσε πάρα πολύ φωνή. Και λες, εγώ γι' αυτό θα γράψω. Μ' αρέσει αυτό. Οραματίστηκε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, είσαι συνθέτης από μικρός. Και δημιουργός. Δηλαδή, τον είδες και λες, μ' αρέσει η φωνή, θα γράψω γι' αυτό, θα επικοινωνήσω μαζί του. Μου κάνει πολύ... Το κορό ήταν ότι είχα γράψει ήδη κάποια κομμάτια τα οποία ήθελα να βάλει τη φωνή του, αλλά όταν αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε, έγινε και αυτό που λες, δηλαδή... Γράψαμε μαζί... Ο ένας εμπνέει τον άλλον, ας πούμε, να είμαι εκεί πέρα. Βέβαια, δεν έχετε μείνει μόνο στη μεταξύ σας συνεργασία. Έχετε συνεργαστεί, νομίζω, έχετε δουλέψει με πολύ, πολύ γνωστά ονόματα στον χώρο της μουσικής. Έχουμε κάνει ρεμίξ, με Τάμπτα, με Μαζονάκη, με τη Θέση Ναβανδί, με την Ελένη Φουρέιρα. Έχετε κάνει. Με τους Ρέκ έχουμε κάνει ρεμίξ. Σημαντικές συνεργασίες. Ναι, ναι. Ήδη προλάβατε να κάνετε σημαντικές συνεργασίες. Άσετε αν αυτό που λέμε ευρύ κοινό δεν σας ξέρει ακόμα πολύ καλά. Θα τους μάθουν. Εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 19 χρονών. Ωχ, ωραία! Και εγώ από μικρός φτιάχνω μουσική. Γράφεις και εσύ μουσική? Ναι, ο μπαμπάς μου είχε αγοράσει 8 χρονών την πρώτη μου κιθάρα. Ναι. Και παίζω και πιάνο και drums. Και εγώ στο κομμάτι έγραψα το δικό μου στίχο. Πέρσι έγραψα για τον Alex Leon το Angel. Α, ναι. Με την Georgina πέρσι, για ένα πολύ ωραίο.
Ναι. Άρα έχεις το στίχο, το στίχο. Το στίχο, ναι, μαζί με τον Άλεξ. Άρα έχεις κι εσύ σπουδάσει μουσική από πολύ μικρός. Δεν σπουδάζω. Εγώ δεν έχω κάνει ειδικά μαθήματα για να μάθω αυτά που ξέρω. Ήμουν στο δωμάτιο και είχα την κιθάρα, ας πούμε, και έλεγα κάτσε να κάτσω να φτιάξω ένα κομμάτι, ας πούμε. Κάθε μέρα κάθομαι, φτιάχνω raps και τέτοια, αλλά δεν τα βγάζω γιατί θέλω να είναι τέλεια πριν τα βγάλω. Και ας πούμε για το κομμάτι μας, κάθομαι μήνες μέχρι να το κάνουμε jet, πραγματικά. Άρα είσαι 19, 22, 23. 23 λίγο. Πολύ φρέσκο. Πάμε να φύγουμε. Πολύ φρέσκο. Πολύ ωραίο. Δεν είναι φοβερό, πάντως δεν είναι απίστευτο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Μια παρέα νέων παιδιών αυτή τη στιγμή να βρίσκονται μια ανάσα, μια εβδομάδα μακριά από το όνειρο. Πάμε και στους υπόλοιπους, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Έτυχε και επικοινωνώντας με την εταιρεία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έτυχε να είστε εσείς σήμερα και έτυχε να είστε και οι πρώτοι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θέλω να δικήσω τις άλλες συμμετοχές, οι οποίες είναι όλες εξαιρετικές. Να πω την αλήθεια, εσάς δεν σας ήξερα. Οι άλλοι δύο είναι και φίλοι μου, οι δύο. Ο Μαρτάκης και η Σταλία. Οπότε πάμε να περάσουμε, και με εξαιρετικούς δημιουργούς, θέλω να πω. Να ξεκινήσουμε από τον Κώστα Μαρτάκη. Ναι, ναι. Το τραγούδι λοιπόν του Κώστα Μαρτάκη, που θα έλεγα ότι επίσης έχει δημιουργήσει αίσθηση. Έχει γράψει ο Ηλίας Κόζας, από τους Κόζα Μόστρα, ο φοβερός και τρομερός συνθέτης και στιχουργός, που πέρσι με το συγκρότημά του και τον Αγάθωνα μας είχαν εκπροσωπήσει, φέροντας την έκτη θέση στην Eurovision. Υπογράφει σε ελληνικούς στίχους και έχει τη σημασία του αυτό το τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη με τίτλο «Κανένας δεν με σταματά». Για να τα ακούσουμε. Στον δρόμο που χάραξες μόνος περπατώ. Μέσα σε υπόγεια χίλια εμπόδια κρατάω σφιχτά ένα ακόμα φυλάτο. Βάζω στη σκέψη μου φωτιά και τα μοίρα μου. Με το κεφάλι μου ψηλά, Χριστέ και Παναγιά μου. Βάζω στη σκέψη μου φωτιά και τα όνειρά μου. Με το κεφάλι μου ψηλά, Χριστέ και Παναγιά μου. Και από τον Ηλία Κόζα και τον Κώστα Μαρτάκη, απλά να σου πω ότι ο Κώστας είχε ακούσει πολλά τραγούδια μέχρι να καταλήξει αυτό και είχε πει ότι αν δεν του άρεσε κάποιο τραγούδι δεν θα κατέβαινε ξανά στη Eurovision, γιατί είχε πάει και υποψήφιο το 2008. Να πάμε στην Πεταλούδα στην Αθήνα. Πεταλούδα στην Αθήνα λέγεται το τραγούδι της Κρυσταλλίας, που τραγουδάει η Κρυσταλλία, και έχουν γράψει δύο πολύ μεγάλοι δημιουργοί. Ο Νίκος Αντίπας και τη σύνθεση και τους στίχους ο Άρης Δαβαράκης. Κρυφά μου μυστικά. Πεταλούδα στην Αθήνα με διάφανα φτερά. Ψάχνω μια αγκαλιά στου έρωτα τη βουτιά. Ψάχνω μια
Θα πάει στην Eurovision η Κρυσταλία, αλλά μια παντάνασα, εγώ με τον Ευαγγελάτο, το καλοκαίρι, στη βάρκα θα το ακούσουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτό και του Μαρτάκη θα γίνουν επιτυχίες. Δεν ξέρω αν θα τα επιλέξει ο κόσμος, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο και καλοκαιρινό και ποιοτικό τραγούδι, ωραίο. Και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο η Κρυσταλία επέλεξε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, πιο πολύ για να κάνει ουσιαστικά ένα reload την ελληνική μουσική σκηνή με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Και ιδιαίτερη και η δημιουργή, καταξιωμένη. Να κλείσουμε με Dancing Night. Έτσι λέγεται το τραγούδι που έχει γράψει ο Μαρκ Άντζελο μαζί με άλλους τέσσερις, παρακαλώ, ανάμεσά τους και η Μελίνα των Βέγκας, όπως επίσης και ο Σουηδός Τόμας Κάρλσον που έχει γράψει πολλές συμμετοχές για την Eurovision και τραγουδά η Τζόζεφιν. Θυμίζει πολύ συμμετοχή σουηδικού τραγουδίου στη Eurovision. Καλό όμως και αυτό, δηλαδή καλοδουλεμένο. Απευθύνεται σε όλες αυτές τις χώρες της Βόρειας το τραστάκι αυτό που πάντα μας κατακριοργούνε μας συνήθως. Εκτός από τότε που είχε πάει η Έλενα, σε αυτούς. Φέτος δεν θα έχουμε και δύο συμμάχους στην Eurovision. Τρεις ουσιαστικά, οι δύο είναι οι βασικοί. Κύπρος θα λείπει και η Βουλγαρία. Πλάκα κάνεις. Όπως επίσης και η Σερβία. Κύπρος, γιατί θα Κύπρος δεν θα πάει γιατί τελικά το ΡΙΚ δεν κατόρθωσε να πείσει έναν από τους μεγάλους χορηγούς να αναλάβει. Όπως εδώ ανέλαβε η Panic μαζί με το MAD, ουσιαστικά όλη την συμμετοχή. Στην Κύπρο δεν έπεισαν τελικά το χορηγό και οι Βούλγαροι δεν θα είναι, όπως επίσης δεν θα είναι και οι Σέρβοι. Ούτε οι Σέρβοι. Καταστροφή. Πάντα Βαλκάνια δηλαδή. Αυτό είναι δύσκολο, παιδιά, για εσάς και τους υπόλοιπους. Άρα όποιος πάει εκεί και κινδυνεύει. Βέβαια. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Σας θυμίζω ότι η Ελευθερία Ελευθερίου δίχως στην Αρμενία είχε πέσει 12 βαθμούς κάτω και είχε καταλήξει 17η. Λοιπόν, τι να πούμε, παιδιά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία. Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σαν τα Χελιδόνια. Όταν με βλέπεις, λες ήρθε η Eurovision. Γραφικός. Ναι, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ. Στον καναπέ, στην εκπομπή μου. Με τον καναπέ, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαγωνισμό. Θα μου φέρεις τη βαλίτσα μου. Να δείξω και λίγο τη βαλίτσα με τα 15. Εδώ μου την έχετε. Εδώ μου την έχετε. Λοιπόν, 15.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή, αγαπητοί μου φίλοι λατρεμένοι. Αυτή την Παρασκευή τα 15.000. Και με αυτό το τηλεφώνημα που θα κάνετε για τα 15.000, διεκδικείτε το υπερθέαμα μαγειρικής της Βίκο, που λέω να μην το αναλύσω πάλι για πολλωστή φορά. Θα σας το πω μετά στην ώρα της μαγειρικής. 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. Καλή σας επιτυχία. Μίλα μου, μια μαγειρική είναι ο Ιωαννίδου. Και τι θα μας μαγειρέψει σήμερα? Καλησπέρα σας. Είπαμε να δείξουμε μια πρόταση για πίτες. Η παράδοσή μας στις πίτες είναι μεγάλη και πρέπει να τις κρατάμε και να τις θυμόμαστε. Και στα πιτόγυρα είναι... επίσης. Και, και μιας και είμαστε και στην περίοδο νηστείας, τώρα η συνταγή που θα δείξω δεν είναι ακριβώς νηστήσιμη, αλλά μπορεί να γίνει, με παραλείποντας ένα-δύο υλικά. Mm-hmm.
Και θα δείξουμε και ένα λίγο διαφορετικό τρόπο πώς θα ανοίγουμε φύλλο μόνοι μας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα είναι λίγο πιο εύκολο και δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο όσο το κλασικό φύλλο που ξέρουν οι νοικοκυρές, ότι πρέπει να ανοίγουμε τα φύλλα, να τα αφήνουμε πόση ώρα στο ψυγείο, μετά να τα ξαναπιάνουμε. Θα το κάνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Πάμε να δω. Ωραία, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γέμιση. Θα σου κόψω δηλαδή τα λαχανικά, να αρχίσουμε να κάνουμε τη γέμιση και μετά θα ζυμώσουμε. Έτσι κι αλλιώς το κρύο, το ζυμάρι το έχω φέρει για να το προχωρήσουμε το στάδιο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πρασόπιτα με μανιτάρια σκέφτηκα. Θα βάλουμε και φέτα βέβαια εμείς και κάποιο αλαντικό το οποίο έχω φέρει και θα σας πω μετά τι είναι. Αγαπάμε πρασόπιτα. Το πράσο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί γλυκίζει πάρα πολύ, χωρίς να έχει την πολύ έντονη μυρωδιά και γεύση του κρεμμυδιού. Δηλαδή δεν είναι τόσο, πώς να σου το πω, καυτερό να το πω. Δεν είναι τόσο έντονο. Ναι, είναι απλώς, πιο γλυκό. Ναι, είναι πιο γλυκό. Πρέπει να προσέξουμε βέβαια για να είναι και καλά τα πράσα, για να πούμε έτσι λιγάκι, αν δεν ξέρουν οι φίλοι μας, ότι είναι καλό τα πράσα τα οποία είναι έτσι λίγο πιο άσπρα στο χρώμα, είναι πιο τρυφερά. Αυτά που είναι πιο πρασινοπά έχουν περισσότερες κυταρικές ίνες και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά οι τρίχες στο πράσο που το μασάμε και νιώθουμε ότι είναι σαν κλωστές. Έτσι. Είναι όταν είναι πολύ πιο πράσινα τα πράσα. Όταν είναι έτσι άσπρα, είναι πιο τρυφερά. Βέβαια, μπορώ να πω ότι το πράσινο μέρος, το ίδιο ισχύει και για τα κρεμμυδάκια, είναι λίγο πιο εύγευστο. Λοιπόν, πρέπει να έχει ζεσταθεί πέρα το δωμάτι. Είναι ζεστό το μάτι, τι θες ωραία να συνάλλουμε. Βάλουμε λίγο λάδι. Λαδάκι. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη μισή δόση που έχω δώσει στην κάρτα. Για μένα αυτό είναι το λίγο λαδάκι. Ναι. Εντάξει. Και για σένα. Στο σοτάρισμα δεν χρειάζεται να βάζουμε πολύ λάδι. Λοιπόν, απλά θα κάνουμε ένα μαλάκωμα στα λαχανικά μας και ο λόγος ο βασικός που το κάνουμε είναι για να φύγει η υγρασία τους. Ωραία. Γιατί αν δεν φύγει η υγρασία θα βγάλει υγρά μέσα στην πίτα μας και η πίτα μετά θα γίνει, δεν θα ψηθεί ποτέ ουσιαστικά. Λοιπόν, πράσα, ξερό κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμύδι θα βάλουμε από λαχανικά. Εδώ πέρα έχουμε βάλει περίπου 300 γραμμάρια είναι αυτό, η ποσότητα αυτή που σου έδωσα τα πράσα. Ένα κιλό θέλουμε για το μεγάλο ταψί που κάνουν οι νοικοκυρές στο σπίτι τους. Εμάς εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό πυρέξ που θα κάνουμε για αυτή την αναλογία. Και να μείνει λίγο βέβαια, μπορούμε να το κάνουμε μια ωραία ομελέτα αυτό τα πιάνω. Αν μας μείνει η γέμιση δηλαδή, μπορούμε κάλλιστα να βάλουμε τα υλικά αυτά και να ρίξουμε μέσα και 5 αυγά και να γίνει μια ωραία ομελέτα. Λοιπόν, βάζουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Τώρα αυτή η ποσότητα που έχεις βάλει είναι για αυτό το πυρεξάκι εκεί μπροστά που έχεις γεμίσει. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα βάλουμε αλάτι και είναι καλό να το βάλουμε με το που θα βάλουμε τα λαχανικά. Το αλάτι, ξέρεις, έχει την ιδιότητα να βγάζει την υγρασία, οπότε μας βοηθάει να επιταχύνουμε να βγουν τα υγρά από τα λαχανικά και να μαραθούν πιο γρήγορα. Οπότε καλό είναι να τα αλατίζουμε από την αρχή. Έχω κάνει χάλια εδώ. Λοιπόν, και από μυρωδικά θα βάλουμε άνηθα και μαϊδανό. Μπορώ να πω ότι ο μαϊδανός... Όλο αυτό θα βάλεις? Ένα ολόκληρο μάτσο. Εντάξει, μην τρομάζεις τέτοια. Όχι, θετικά το βλέπω. Μην όχι, το όχι. Ένα τρίτο περίπου στην ποσότητα έχω γράψει στην κάρτα για την πίτα μας. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα μυρωδικά μέσα στη... Και εμένα, νομίζω το έχουν καταλάβει οι φίλοι μας. Μαϊδανό λίγο παραπάνω, γιατί ο άνηθος είναι έντονος. Και αυτό που θα προσθέσουμε στο τέλος είναι η φέτα. Και λέω στο τέλος δεν χρειάζεται να το βάλουμε εκεί πέρα που κάνουμε το σοτάρισμα, γιατί θα λιώσει η φέτα και δεν το θέλουμε αυτό. Άρα πριν το... Λίγο πριν... Το βάλουμε μέσα στο ζυμάρι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εδώ πέρα βάζουμε τα μυρωδικά και αυτό τώρα δεν το έχω δώσει στην κάρτα, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο σούπερ μάρκετ. Μπέικον γαλοπούλας. Μπέικον γαλοπούλας. Μπέικον γαλοπούλας. Α, σου πω ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει μπέικον γαλοπούλας. Ούτε και εγώ, το είδα σήμερα στο σούπερ μάρκετ.
Είναι με συστατικά από γαλοπούλα και έχει το άρωμα του μπέικον. Όπως καταλαβαίνεις, έχει πολύ λιγότερα λιπαρά. Αχ, πολύ καλό είναι αυτό. Λοιπόν, το μόνο που δεν θα βάλουν οι φίλοι μας εδώ για νηστίσιμο είναι το μπέικον. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω να φτιάξω το ζυμάρι. Mm-hmm. Θα χρειαστώ μόνο αλεύρι, νερό, λάδι και το ξύδι λίγο αν θες από εκεί. Θα το κάνουμε πολύ γρήγορα αυτό εδώ, έτσι κι αλλιώς έχουμε το έτοιμο το ζυμάρι. Πόσο λοιπόν, βάζεις, με το μάτι το βλέπεις εσύ τώρα. Τώρα εγώ το βλέπουμε. Θα πούμε λιγάκι. Εδώ έχουμε μισό κιλό αλεύρι, το οποίο άμα θα το δείξει η κάμερα είναι κίτρινο. Είναι ένα αλεύρι που είναι ειδικό για ψωμιά και για πίτες. Α. Εντάξει, θα το βρούμε στο σούπερ μάρκετ, είναι εύκολο να το βρούμε. Είναι σκληρό αλεύρι, να το πούμε και αυτό. Είναι αλεύρι σκληρό και γράφει πάνω ειδικό για ψωμιά και για πίτες. Για πίτες, ναι. Το σκληρό του αλεύρι μας βοηθάει πολύ να ανοίξουμε φύλλο ή να κάνουμε ψωμιά, γιατί δεν είναι πολύ ελαστικό. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ξέρουν οι φίλοι μας που θα επιχειρήσουν να κάνουν. Γιατί παίρνουν ένα λάθος αλεύρι και δεν τους βγαίνει. Mm. Και λέει, μα το έκανα ακριβώς και. Μα αλεύρι λέει η συνταγή. Αλεύρι. Γιατί δεν μου γίνεται. Ναι. Αλεύρι σκληρό, εάν δεν βρούμε αυτό που γράφει για πίτες. Συνήθως βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ που έχει το μαλακό και το σκληρό. Το σκληρό θα διαλέξουμε. Τα προϊόντα της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής εξελίσσονται τόσο πολύ που πια έχουν τρομερή εξειδίκευση. Δηλαδή, για το κάθε τι βγαίνει κάτι ειδικό το οποίο σε βοηθάει να το κάνεις πιο εύκολο, πιο γρήγορα. Ναι. Πόσο νερό έβαλες μέσα? Λοιπόν, περίπου βάζουμε το μισό, αλλά βέβαια συνήθως χρειάζεται και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι μισό κιλό το αλεύρι μας, θα πάρει γύρω στα 300 γραμμάρια ml νερό. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, το λάδι βάζουμε γύρω στα 50 γραμμάρια, δηλαδή μισό φλιτζανάκι, ένα φλιτζανάκι του καφέ, ας πούμε. Mm-hmm. Θα το βάλουμε μέσα εδώ. Θα μου ρίξεις λίγο αλάτι εσύ. Ναι. Και θα βάλουμε και δύο κουταλιές ξύδι, που το ξύδι βοηθάει πάρα πολύ, Τατιάνα, να είναι τραγανό το φύλλο μας. Αυτό δεν το ξέρω με το ξύδι. Είναι ένα. Το ξέρουν οι φίλοι που ανοίγουν φύλλα. Εγώ δεν είμαι του φύλλου ποτέ, οπότε δεν το ήξερα. Οι φίλοι, ναι. Περίπου δύο κουταλιές της σούπας. Και ζυμώνουμε καλά. Αυτό τώρα όσο το ζυμώνουμε, θα φανεί κιόλας εδώ πέρα, αρχίζει και ξεκολλάει. Όταν είναι έτσι ζυμάρι σφιχτό και ξεκολλάει από τα τυχώματα που έχουμε στο μπολ, είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Αυτό που δεν θα δείξουμε τώρα απλώς είναι ότι θα τώρα το τώρα αυτό δεν σου κολλάει καθόλου γιατί επειδή είναι αυτό το αλεύρι το ειδικό. Όχι. Είναι η αναλογία που χρειάζεται. Και μάλιστα εδώ θέλει. Αυτή η σεφ με τα μαγικά τους. Έκανε, έριξε λίγο έτσι, ούτε τα μέτρησε, ούτε τίποτα. Με το μάτι, τσακ, μπαμ, κοίτα. Κοίτα, τώρα έχει βγάλει ένα αλεύρι, ένα αλεύρι, λέω, μία ζύμη. Μία ζύμη. Λοιπόν, να, και εδώ πέρα τώρα που έβαλα για να πάρω και τα τελευταία, φαίνεται ότι κολλάει πολύ. Ναι. Λοιπόν, τώρα μόλις θα το ζυμώσω, θα δεις πώς θα ξεκολλήσει και θα είναι μια χαρά. Δεν θέλω να τα παίρνω από φόβο. Ξέρεις, πολλοί λένε, άμα τώρα κοίτα πώς έγινε. Ναι. Γιατί με κοιτάζει. Το μάτι σου. Μια χαρά έχει να άρχισε να κολλάει το και τώρα μια χαρά θα είναι, θα το δεις. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε στην κουζίνα, γιατί πιο δύσκολα τα κάνουμε. Το βλέπεις. Είναι έτοιμο. Θα μου ρίξεις λίγο αλεύρι στο χέρι, γιατί το χέρι μου είναι που κολλάει. Λίγο, λίγο εδώ πέρα. Για να δείξουμε κιόλας πώς καθαρίζουμε. Ρίξτε το, μη φοβάμαι, όλο το όλο, πράγμα. Ωραία. Λοιπόν. Πώς ξεκολλάνε κατευθείαν. Να. Έτσι. Και είπες ότι θα μας δείξει ένα κόλπο. Πώς θα το ανοίγουμε το φύλλο. Πώς θα ανοίγει το φύλλο πιο γρήγορα για να μην ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, η διαφορά τώρα που. Αυτό εδώ πρέπει να μείνει μισή ώρα περίπου στο ψυγείο μας. Mm. Εντάξει. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Mm. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Χρειαστώ λίγο ακόμα αλεύρι. Ματιάνα, το μάτι σου. Το έχεις φτιάξει τέλειο. Ήθελα να πάρω και το αλεύρι. Ρίξτε όλο. Ήθελες να πάρεις και το γύρω-γύρω. Αυτό, μην πετάξεις τίποτα. Ναι. Μέσα σε ένα λεπτό δεν έχω δει ζύμη να γίνεται τόσο γρήγορα σε ένα λεπτό και να είναι έτοιμη. Πρώτη φορά είδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είδες. Αυτό τώρα θα μείνει στο ψυγείο πόση ώρα το θέλει. Αυτό θέλει σίγουρα μισή ώρα. Μισή ωρίτσα. Έτσι. Τώρα, άμα το αφήσουμε και μία ώρα πάμε μετά για ψώνια, ας πούμε, δεν έγινε και τίποτα. Μάλιστα. Θα μου δώσεις ένα μαχαιράκι. Βεβαίως. Αυτό σου κάνει ή πιο μεγάλο θες? Ναι, 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 μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αλεύρι αρκετό. Αν θέλεις για να μην λερώσουμε, ναι, παίρνεις αυτά εδώ.
Αυτιά λες αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χωρίζουμε στα δύο το ζυμάρι μας. Ένα θα είναι για πάνω, ένα θα είναι για κάτω. Μπορείς, αν θέλεις, να κλείσεις και το μάτι. Έχουν μαραθεί τα λαχανικά μας. Νόημο. Ναι. Τώρα, καθώς ετοιμάζεσαι να μας δείξεις το μεγάλο κόλπο, θα πρέπει να πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας, γιατί τον έχω ξεχάσει τελείως. Και μάλιστα είναι και ακριβώς πάνω στο θέμα μας, διότι έχουμε 15.000 ευρώ μετρητά, αγαπητοί φίλοι. 15.000 ευρώ μετρητά, μεθαύριο Παρασκευή. Η βαλίτσα φεύγει, περνάει στα χέρια σας το 15.000. Όμως, σήμερα, όλα αυτά εδώ τα προϊόντα, τα σκεύη της Vico, θα γίνουν δικά σας με ένα τηλεφώνημα, με μία προσπάθεια. Θα πάνε στο πιο γρήγορο. Φούρνος, αέρος, ρομποτάκι. Πολυμίξερ με κάδο. Αποχυμωτής. Φρυγανιέρα. Φοντού. Αυτό εδώ πέρα είναι για τη ζάχαρη άχνη, για να κοσκινίζετε τη ζάχαρη. Και για το αλευράκι επίσης. Αυτό είναι χρονόμετρο. Ειδικό ψαλίδι για την κουζίνα. Εδώ πέρα το καταπληκτικό τηγάνι αυτό, μέχρι και θερμόμετρο ζαχαροπλαστικής, η υπέροχη ψιστιέρα. Εδώ μπροστά στην κάμερα το μπάρμπεκιου, η ψιστιέρα αυτή που βγαίνει και μπορείτε να το έχετε και στην κουζίνα σας, στον μπάγκο, αλλά και έξω, σε εξωτερικό χώρο να ψήσετε. Και όλα αυτά, τα πολύχρωμα, υπέροχα, πολύ χρήσιμα, σκεύη για την κουζίνα σας. 90-11-51-51-51, 15.000 ευρώ και όλα αυτά από εμάς για σας σε λίγα μόνο λεπτά, σε λίγα λεπτά από τώρα. Πάμε να δούμε το τρίκ της Νόης. Βλέπω ότι έκοψες και μανιτάρια μέσα εδώ στο πράσο. Έβαλες και τα μανιτάρια. Και πάμε να μας δείξεις το κόλπο σου με τη ζύμη. Λοιπόν, εδώ πέρα λίγο θα μας παιδέψεις, γιατί δεν έχει ξεκουραστεί η ζύμη. Η ζύμη ξεκουράζεται για να ηρεμήσει και να μας ανοίξει καλύτερα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε το πλάστη το λεπτό. Ο λεπτός ο πλάστης κάνει για πίτες. Ο χοντρός είναι για μικρές ζύμες, για τάρτες. Έτσι. Αυτό εδώ είναι που μας βοηθάει πολύ. Και τι θα κάνουμε, θα το ανοίξουμε λίγο. Δεν θέλουμε να το ανοίξουμε πολύ όπως το ανοίγουμε συνήθως. Αυτό εδώ τον τρόπο τον κάνουμε πάρα πολύ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Το έβλεπα δηλαδή από τη γιαγιά μου, μετά το έβλεπα από τη μαμά, μανούλα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν μας νοιάζει πώς είναι το σχήμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ εύκολο. Και τι θα κάνω τώρα, θα μου δώσει ένα γάντι λίγο από εκεί, σε παρακαλώ. Να. Ωραία. Άμα είχαμε ένα πινέλο, θα το κάναμε το πινέλο, δεν υπάρχει πρόβλημα όμως. Απλώνουμε το λάδι. Ξέρεις τα φύλλα, είναι πολλά πολλά φύλλα και ανάμεσα έχουν λάδι. Εμείς τώρα εδώ πέρα βάζουμε λάδι σε όλο το φύλλο. Το έχω κάνει λίγο άτσαλα τώρα εδώ, αλλά μας τρέχουν λίγο από πάνω. Εντάξει τώρα, αν δεν ξεκουραστεί το ζυμάρι και μισή ώρα στο ψυγείο, πώς θα το κάνεις. Αλλά επειδή είσαι σεφ, τα κάνεις όλα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Υποτίθεται ότι έχουμε, δώσουμε ένα μπολάδιο, μία ακτίνα στο κέντρο που δεν θα την πειράξουμε. Δηλαδή, αυτό εδώ το πράγμα. Και θα κάνουμε ακτίνες στο ζυμάρι μας. Εδώ. Έτσι. Δεν φτάνουν οι μαχαιριές μέχρι το κέντρο. Ναι. Και πάμε και διπλώνουμε έτσι τα φύλλα. Ναι. Τώρα βλέπεις εδώ πέρα, να είδες, μας ανοίγει, επειδή δεν έχει ηρεμήσει η ζύμη. Ναι. Λοιπόν, και πάμε και κλείνουμε το λάδι το ένα πάνω στο άλλο το φύλλο. Και αυτό όταν θα το ανοίξουμε και θα ψηθεί, θα χωριστεί και θα είναι φύλλο. Σου φαίνεται περίεργο τώρα, θα το δεις πώς είναι. Απλώς να πούμε εδώ πέρα ότι όταν τυλίγουμε, πάμε και τυλίγουμε τα αντικριστά τα φύλλα, για να μπορέσουμε να εγκλωβίσουμε το λάδι μέσα. Πάμε από εδώ τώρα. Ναι, κάνει ζημιά το ότι δεν την έχουμε αφήσει να ηρεμήσει η ζύμη. Και το τελευταίο φύλλο μας είναι καλό να είναι λίγο πιο μεγάλο. Ήθελε και λίγο αλεύρωμα περισσότερο ο πάγκος μας. Δεν πειράζει. Και αυτό εδώ τώρα πρέπει να μπει επίσης στο ψυγείο μέχρι να σφίξει, να κρυώσει. Ζωρίσαμε λίγο, δεν πειράζει. Αυτό εδώ. Τύλιγμα και μέσα. Η έτοιμη τώρα είναι αυτή εδώ. Που είναι κρύα.
Αυτό μπορεί να φαίνεται στην κάμερα. Είναι μέσα στρώσεις, στρώσεις, στρώσεις. Και εδώ τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε, να ανοίξουμε φύλλο τεράστιο που ανοίγαν οι νοικοκυρές παλιά. Ή και εδώ πέρα βασικά το ανοίγουν ακόμα. Το ανοίγουμε ίσα ίσα για το μέγεθος που χρειάζεται για το ταψί μας. Νομίζω ότι με κοιτάζει με λίγο δισταγμό. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνεις ακριβώς. Γιατί έκανες όλα αυτά τα φύλλα που τα έβαλες εκεί στη μέση, δεν καταλαβαίνω εγώ διαφορά τώρα στο αλεύρι. Αυτό έτσι. Στο εστιζίδι. Ναι, άμα το αφήναμε έτσι το αλεύρι, θα ήταν ένα φύλλο. Ναι. Έτσι πως το απλώσαμε και το λαδώσαμε και το βάλαμε το ένα φύλλο πάνω στο άλλο, θα βγουν 8 φύλλα. Δηλαδή, η πίτα μας που θα ψηθεί θα φανεί πολλές τρώσεις από φύλλα και όχι ένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Μας βοηθάει πολύ άμα βάλουμε στον πλάστη τη ζύμη μας και το ανοίξουμε. Θα μου φέρεις λίγο το πυρέξ που υπάρχει από εκεί, σε παρακαλώ. Ναι. Για κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί, μπορεί και να είναι λίγο περίεργο, ε. Είναι πολύ εύκολο. Οι φίλες μας και οι φίλοι μας που ανοίγουν φύλλο, άστο εδώ πέρα αν θέλεις. Ναι. Αυτό τώρα, όσο και να φαίνεται περίεργο, έχει περίπου 7-8 φύλλα μέσα το φύλλο. Άσχετα αν φαίνεται ένα. Λοιπόν, βάζουμε το τυρί μας στη γέμιση. Ωραία. Τελευταία στιγμή, το ξαναλέμε τώρα, για να μην λιώσει η φέτα. Γιατί πολλοί φίλοι το βάζουν τώρα που κάνουν τη γέμιση και μετά η φέτα δεν φαίνεται. Λοιπόν. Τα μανιτάρια τα αφήνεις λίγο να μαλακώσουν ή... Ναι, ναι, ναι. Απλώς τώρα δεν προλαβαίνουμε να το δείξουμε αυτό. Και θα προσθέσουμε και 2 αυγά σε αυτή τη δόση. Να πούμε ότι εδώ πέρα, αν είναι να βάλουμε την πίτα μας αργότερα για ψήσιμο, είναι καλό να μην βάλουμε την γέμιση ζεστή στο ζυμάρι μας, γιατί θα έρθει και θα μας το λασπώσει. Ωραία. Αν είναι να την ψήσουμε αμέσως, δεν μας πειράζει αν η γέμιση μας είναι ζεστή, θα πάει έτσι κι αλλιώς στο φούρνο κατευθείαν. Λοιπόν, ανακατεύουμε να πάνε τα αυγά παντού. Εδώ πέρα, εάν νηστεύουμε και δεν μπορούμε να βάλουμε φέτα και αυγά, γιατί τα αυγά, ξέρεις, κάνει και πιο αφράτη την πίτα και την σφίγγει. Να βάλουν λίγο, μπορούν να βάλουν λίγο ρύζι οι φίλοι μας. Για να κρατήσει και τα υγρά και να δέσει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε για να βάλουμε και το φύλλο από πάνω. Θα προλάβουμε να το δείξουμε. Θα ανοίξεις τώρα όλο ένα φύλλο και θα την κλείσεις από, ναι, από πάνω από το δεύτερο και φύλλο. Και μετά είναι για ψήσιμο. Ωραία. Λέω το διαγωνισμό για να πάμε σε διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα αναδεικνύεται ο νικητής, καθώς η Νόη θα ξεκινήσει να ανοίγει το επάνω φύλλο. Έχουμε 15.000 ευρώ μετρητά μεθαύριο Παρασκευή, τα οποία τα δίνουμε πλέον. Αναδεικνύεται πλέον ο νικητής. 2 μέρες έχετε να περιμένετε για να μάθετε αν θα είσαστε εσείς οι νικητές. Και έχουμε και όλα αυτά τα σκεύη μαγειρικής της εταιρείας Vico. Σκεύη μαγειρικής, μικροηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα μας. Πάρα πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ καλόγουστα. 90-11-51-51-51. Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μάθετε αν τα κερδίσατε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι η πίτα σας πριν τη βάλετε στο φούρνο. Στους 190 για μία ώρα. Έτσι θα είναι αφού τη βγάλετε και αφού έχει όλη η οικογένεια και οι φίλοι χυμίξει πάνω να κόψουν κομμάτι. Και κάπως έτσι θα είναι όταν την σερβίρετε στο πιάτο σας. Θέλω να ρίξετε μία ματιά, γιατί τώρα που την έκοψα, κατάλαβα τι εννοεί η Νόη με τα φύλλα που τα βάζε το ένα πάνω στο άλλο. Αν δείτε τα φύλλα, δεν είναι ένα ενιαίο φύλλο όλο μαζί. Είναι, το βλέπετε, που είναι σαν να είναι πολλά φύλλα μαζί, έτσι όπως το έχει φτιάξει. Και στην κομμένη φαίνεται ακόμα καλύτερα. Και στην κομμένη μπορεί να το δει κανείς εδώ, την οποία εγώ αμέσως μετά θα τσακίσω. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο νικητής του διαγωνισμού. Η νικήτρια Μαρία Ποράβου. Μαρία Ποράβου. Η κυρία Μαρία Ποράβου, λοιπόν, κέρδισε τα προϊόντα της Vico. Να τα χαρείτε, κυρία Ποράβου. Καλή επιτυχία
και την Παρασκευή που θα αναδείξουμε τον νικητή των 15.000 ευρώ. Και νομίζω ότι μπορώ να σας αφήσω και να μ' αφήσετε κι εσείς για να απολαύσω τη μαγειρική της Νόης. Καλό απόγευμα. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me.